Τους 700 περίπου άριστους μαθητές των γυμνασίων και ηλικίων βράβευσε ο Δήμος Ιαννητών στην ετήσια εκδήλωση που έγινε στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Παράλληλα, βραβεύτηκαν και οι μαθητές των σχολείων που εκπροσώπησαν την περιοχή στη Βουλή των Εφήβων, αλλά και τα παιδιά των ειδικών σχολείων της πόλης που έκαναν τα προβλήματα δύναμη και αρίστευσαν. Αρκετοί από τους βραβευθέντες παραβρέθηκαν με την ιδιότητα του φοιτητή πλέον, καθώς πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ στην ομιλία του συνεχάρη τα παιδιά που αρίστευσαν, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα η κοινωνία μας έχει απόλυτη ανάγκη τις νησίδες αριστείας σε όλους τους τομείς. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και επέδωσαν τα τιμητικά διπλώματα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, εκπρόσωπος της 8ης Μεραρχίας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Υπήρου Κωνσταντίνος Δούβαλης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ιωαννίνων Βασίλης Μουσελίμης, ο Αντιπρίτανης Μινάς Πασχόπουλος, ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Καμπουράκης και πολλοί ακόμη. Είναι μια ηθική επιβράβευση, μια οφειλόμενη τιμή στις προσπάθειες αυτής της γενιάς να κυνηγάει τα όνειρά της, παρότι μεγάλωσε μέσα στην κρίση και σε μια εποχή πολύ δύσκολη για την πατρίδα μας. Οι δυσκολίες όμως είναι για να τις ξεπερνούμε, να τις μετατρέπουμε σε δύναμη για να μας δίνουν όθηση για να πάμε ακόμα ψηλότερα. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της σημερινής μέρας είναι τα παιδιά και μαζί και οι οικογένειές τους, γιατί μαζί με τα παιδιά αγωνίζονται και οι οικογένειες. Αυτό είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ένα σύστημα που σε πολλές περιπτώσεις απαξίωσε την αριστεία. Αν όμως σήμερα έχουμε κάτι ανάγκη περισσότερο ίσως από οτιδήποτε άλλο, είναι οι νησίδες αριστείας. Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη δημόσια διοίκηση, στην επιχειρηματικότητα, στην καθημερινότητά μας. Αυτές θα βγάλουν από τη μετριότητα, θα δώσουν οξυγόνο στην κοινωνία και χώρο για να αναπνεύσει. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτά, να τους δώσουμε τα εφόδια που χρειάζονται και να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν τα δικά τους φτερά. Να πετάξουν, αλλά να μην γίνουν από δημητικά πουλιά. Να τους δημιουργήσουμε τους όρους εκείνους και τις προϋποθέσεις για να προκόψουν στον τόπο τους. Αν χάσουμε τα παιδιά, αν οι νέοι φύγουν οριστικά μακριά, τότε είμαστε πραγματικά καταδικασμένοι. Και ο τόπος μας, τα Γιάννενα, η Ήπειρος, έχει ανάγκη τους νέους. Είναι αυτοί που θα ανοίξουν το δρόμο για την επόμενη μέρα, στο μέλλον. Η ηθική επιβράβευση που αποδίδει σήμερα ο Δήμος σε αυτά τα νέα παιδιά είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση. Μια γενιά που αναζητεί έναν ανοιχτό δρόμο για να ξεδιπλώσει τα όνειρα και τις δυνατότητές της. Το δικό μας χρέος είναι να κρατάμε ανοιχτό αυτό το δρόμο. Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά που είναι εδώ σήμερα, πρώτα στα γράμματα. Θέλω να συγχαρώ και τα παιδιά που δεν είναι εδώ, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχουν τις δικές τους πρωτιές στις τέχνες, στον αθλητισμό, σε άλλους τομείς. Θέλω να ευχηθώ επιτυχίες για το μέλλον. Τα νιάτα πάνε μαζί με τη δύναμη, το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Κρατήστε λοιπόν το χαμόγελο και την παιδική αθωότητα. Χαρείτε. Όσες και αν είναι οι δυσκολίες, μην ξεχνάτε ότι είστε παιδιά. Το χαμόγελο και τη λάμψη από τα μάτια σας το έχουμε όλοι ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τρίτη τάξη. Γιουγλής Παναγιώτης του Θεόφιλου. Μοτσενίγος Νικήτας του Φιλίππου. Κίτσος Ιάσον του Ιωάννη. Β' τάξη. Δήμου Γεωργία του Κωνσταντίνου. Ζάνου Στεφανία του Βασιλείου. Μπάσιος Ιωάννης του Δημητρίου. Τρίτη τάξη. Μαργαρίτης Παύλος του Χαριλάου. Μπότσιος Άγγελος του Μιχαήλ. Μπαλαμάτσι Παρασκευή του Ιωάννη. Παδοπούλου Μαγδαληνή του Ευαγγέλου. Τάχιας Ιωάννης Αδριανός του Φρίξου.
Χάιδου Χρυσίδα του Δημητρίου. Καράς Αριστίδης του Χρυσοστόμου. Μακρογιανοπούλου Διαμάντο Νικολέτα του Αναστασίου. Ντέτσικας Λεωνίδας του Ευαγγέλου. Β' τάξη. Γιώτη Δήμητρα του Κωνσταντίνου. Δάλα Χριστιανά του Κωνσταντίνου Έαντα. Στην εκδήλωση έβαλε τη δική του μουσική πινελιά το σύνολο εγχόρδων του Δημοτικού Οδείου.